Η αποθήκη 2 του Δήμου Αλεξανδρούπολης το πρωί του Σαββάτου 30 Νοεμβρίου μεταμορφώθηκε σε μαγειριό και φιλοξένησε μια δράση αγάπης και προσφοράς για τις ευπαθείς ομάδες του πολυκοινωνικού του Δήμου. Ο διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δείχνει για ακόμα μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και σε συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το πρώτο σύστημα προσκόπων της Ορεστιάδας μαγείρεψαν πάνω από 300 μερίδες φαγητό για συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Προετοιμάζουμε ένα γεύμα με δύο επιλογές, ένα φακές λόγω του καιρού και της εποχής και ένα με κρυθαράκι και λαχανικά και λουκάνικο και μετά με την... Μαζί με το Δήμο θα δοθούν σε οικογένειες στο Δήμο που το έχουν ανάγκη. Για τι ποσότητες μιλάμε, μπορούμε να πούμε λίγο πόσα κιλά κρεμμύδια, ας πούμε, μπορεί να χρειάστηκαν για να προετοιμαστούν αυτά τα γεύματα? Δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς τα κιλά, μπορώ όμως να σας πω ότι περιμένουμε, θα βγάλουμε γύρω στις 350 μερίδες φαγητό, 300-350 μερίδες φαγητό. Είχε πολύ κρεμμύδι, νομίζω το καταλαβαίνετε και στην ατμόσφαιρα τα μάτια καίνε ήδη. Κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε. Μαγειρεύουμε σήμερα μαζί με τη Δέσφα και τους εθελοντές, τους προσκόπους και τους εθελοντές από το Βοήθεια στο Σπίτι. Μαγειρεύουμε για τις ευπαθείς ομάδες και για τους ανθρώπους στους οποίους τις γιορτινές μέρες που έχουν ξεκινήσει ήδη θα τους δώσουμε σήμερα το φαγητό το οποίο ετοιμάζουν όλοι μας εδώ. Με πολλή αγάπη και πολλά δάκρυα από κρεμμύδι, οι εθελοντές έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό για να είναι όλα στην ώρα τους και να μπορέσουν να διανεμηθούν φρέσκα και ζεστά στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Είναι η έναρξη σήμερα σε συνεργασία με τη Δέσφα. Οι μέρες Χριστουγέννων και αγάπης πλησιάζουν. Οπότε ξεκινήσαμε με αυτό το γεύμα το οποίο θα διανύμουμε στους δημότες της πόλης μας και έπονται κι άλλα χριστουγεννιάτικα δρόμενα.